Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα ή θέματα που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε, ούτε διεκδικούμε ποτέ την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε επίσης θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε για τον εαυτό μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού και όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα θα αρχίσουμε με μια αδελφή μας ανώνυμη. Διαβάζω. Αγαπητέ εν Κυρίω αδελφέ, μη έχουσα πείρα στο Λόγο του Θεού ακόμη καθώς και σοφία, απευθύνουμε σε εσάς και στην εκπομπή σας, ελπίζοντας ότι με τη χάρη του Χριστού μας θα με βοηθήσετε στο να κατασταλάξω γύρω από κάποια ζητήματα εσχατολογικής φύσης. Έχοντας παρακολουθήσει τις απαντήσεις σας σε προηγούμενες εκπομπές περί αρπαγής και τα μετά της αρπαγής, ήρθα σε πλήρη σύγχυση λόγω αντιφάσεων. Στην αρπαγή λέτε, αναφέρονται τα Θεσσαλονικής πρώτη αποστολή, Δέλτα 13 και επόμενα, επίσης η προς Κορινθίους πρώτη επιστολή για τα Ε52. Όμως παρατηρώντας τις παραπομπές που υπάρχουν στα εδάφια, είδα πως γίνεται παραπομπή στην Αποκάλυψη για τα Α12, Ματθαίου ΚΔ 31, Θεσσαλονικής Δευτέρα επιστολή Β1, Β3, Β7, Β8 που παραπέμπει σε Ματθαίο ΚΔ και Αποκάλυψη που έχετε πει ότι αφορούν τα μετά της αρπαγής και άρα σε άλλο γεγονός. Άλλης ελεύσεως του Κυρίου και βέβαια Λουκάς για τα Γ34. Μπορείτε να με βοηθήσετε να ξεκαθαρίσω μέσα μου γιατί ενώ θεωρεί η Εκκλησία μας ότι αφορούν άλλο γεγονός οι αλληλένδετες παραπομπές που κάνει η Αγία Γραφή δείχνουν ότι υπάρχει μία μόνο παρουσία, ένα γεγονός στο οποίο και αναφέρονται όλα τα νοτέρα εδάφια και έτσι έχω καταμπερδευτεί. Το μπέρδεμα, αγαπητοί αδελφοί μου, οφείλεται στην άποψη ότι οι παραπομπές που περιγράφονται στην μετάφραση του Βάμβα τις κάνει η Αγία Γραφή. Αυτό βέβαια είναι τελείως λάθος. Δεν σημαίνει ότι μία μετάφραση μία παραπομπή σε αυτό την έκδοση της μετάφρασης του Βάμβα αναφέρεται στο ίδιο γεγονός. Οι μεταφράσεις είναι βοηθητικά εργαλεία τα οποία έφτιαξαν άνθρωποι, όχι ο Θεός, δεν είναι θεόπνευστα, έτσι. Οι παραπομπές δεν είναι θεόπνευστες, είναι εργαλεία τα οποία έφτιαξαν άνθρωποι που κατέγραψαν για να δείξουν σε εμάς τους που διαβάζουμε τη Γραφή κάποια εδάφια που είναι σχετικά με αυτά που περιγράφονται. Όχι ότι αφορούν το ίδιο γεγονός, αλλά είναι σχετικά με αυτά που περιγράφονται. Βγάλε λοιπόν από το μυαλό σου ότι οι παραπομπές οδηγούν σε ίδια εδάφια, σε ίδια έννοια εδαφίων, σε ίδιο νόημα στη Γραφή. Καμία σχέση. Σε καμία περίπτωση οι περιπομπές δεν αποτελούν θεόπνευστο λόγο Θεού. Είναι έργο ανθρώπινο που μας βοηθάνε να κοιτάξουμε κάποια σχετικά εδάφια με αυτά στα οποία αναφέρονται οι παραπομπές. Τίποτα άλλο και τίποτα περισσότερο. Η μελέτη της Γραφής γίνεται μελετώντας μόνο τον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του Θεού.
και είναι καλό που μελετάς και είναι καλό που μελετάμε, αλλά μη θεωρήσουμε ποτέ κανείς μας ότι οι παραπομπές αποτελούν λόγο Θεού. Τώρα, ως προς το γεγονός ότι η αρπαγή της Εκκλησίας προηγείται της εφταετίας του Αντίχριστου, δεν υπάρχει σε μας καμία αμφιβολία, μπορείς όμως να το μελετήσεις στην εκπομπή μας μέσα από τις απαντήσεις στο λόγο, απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, στην ημερομηνία 19 Τρίτου 2013. Εκεί περιγράφουμε λεπτομερώς, πιστεύω και με ακρίβεια, τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας. Θέλω όμως, για να ολοκληρώσω αυτή την ερώτησή σου, να τονίσω μια φορά ακόμη. Οι παραπομπές δεν είναι θεόπνευστος λόγος. Είναι εργαλείο που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι για να μας δείχνουν άλλα εδάφια σχετικά, τα οποία δεν είναι απαραίτητο, μάλλον καθόλου απαραίτητο, να αποτελούν και να φανερώνουν το ίδιο γεγονός μέσα στη Γραφή. Συνεχίζουμε με την επόμενη σου ερώτηση. Σελίδα 1049, κεφάλαιο Β, από την προς Θεσσαλονικής επιστολή τη Δευτέρα. Κεφάλαιο Β. Διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη της αρπαγής, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δηλαδή πρώτα θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας και μετά θα έρθει η μέρα εκείνη της επισύναξης. Τουλάχιστον αυτό μου δείχνουν τα ελληνικά μου. Για να το δούμε, αγαπητοί αδελφοί μας. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο το πρώτο εδάφιο. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που αυτή είναι η δευτέρα παρουσία, όπως θα δούμε ότι το εξηγεί παρακάτω, και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, που αυτό είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, να μην σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μηδέν να θορυβήσετε μήτε δια πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφωμένης ηφημών. Ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού, η δευτέρα παρουσία. Επλησίασε η μέρα του Χριστού, η δευτέρα παρουσία. Και ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η μέρα εκείνη, η δευτέρα παρουσία, αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεός σέβασμα, ώστε να καθίσει εις τον τόπον του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον ότι είναι Θεός. Λέγει λοιπόν μέχρι εδώ ότι δεν θα έρθει η δευτέρα παρουσία εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Και ποια είναι η αποστασία, πρώτα να δούμε. Αν πάμε στο βιβλίο του Δανιήλ, εκεί μας το περιγράφει νομίζω αρκετά καλά, είναι στην, μια και αναφέρεσαι σε σελίδες, σελίδα 795, στο κεφάλαιο Ήτα και στο εδάφιο 23. Και εν τεσσεσχάτης κυρίς της βασιλείας αυτών, ότε ανομή εφθάσωση στο πλήρες, τότε θα ηγερθεί άνθρωπος σκληροπρόσωπος, συνετός εις πανουργίας. Αυτός βέβαια είναι ο Αντίχριστος, που θα αποκαλυφθεί όταν οι αμαρτίες φτάσουν στο πλήρες. Και πότε οι αμαρτίες θα φτάσουν στο πλήρες, το επόμενο δευτερόλεπτο από την αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς όλοι οι Άγιοι θα έχουν φύγει και η αμαρτία των ανθρώπων θα φτάσει στο πλήρες. Είναι αυτό για το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Το διαβάζω από μέσα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Υπάρχει μια στιγμή, μια ώρα που η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες. Είναι η ώρα του πειρασμού. Είναι αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Ας δούμε όμως στη σελίδα 1049 που αναφέρθηκες και διαβάζω στην επιστολή προς Θεσσαλονική στη Δευτέρα. Συνεχίζω λοιπόν. Και τώρα γνωρίζετε, έξι εδάφιο, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί το εν το εαυτού καιρό. Ποιον εμποδίζει να αποκαλυφθεί στον καιρό του, τον Υιόν της απολίας,
τον αντικείμενο και υπερερώμενο εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον αυτόν ότι είναι Θεός. Το ξαναδιαλέω λοιπόν μέχρι τώρα, δεν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία εάν δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Αν δεν έρθει η αποστασία. Και δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και να έρθει η αποστασία, να έρθει η αμαρτία στο πλήρες, εάν υπάρχει αυτός που τον εμποδίζει τώρα, αυτός που κατέχει, που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που έχει την εξουσία, ο κατέχων και το κατέχων. Ο κολλίων και αυτός που κολλεί. Ο κατέχων και το κατέχων. Και ποιος είναι αυτός που έχει απεριόριστη εξουσία και μπορεί να εμποδίσει τον διάβολο να αποκαλύψει στον εαυτού καιρών, στον καιρό του, τον Αντίχριστο? Μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ομολόγησε «Εις εμέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη». Και αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ανεστήθη, ανελήφθη και κάθεται στα δεξιά του Πατρός και ο οποίος έχει πάσαν εξουσία στον ουρανό και στη γη, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και η δύναμη του σώματος του Χριστού είναι ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας. Μόνο η Εκκλησία λοιπόν έχει την απόλυτη εξουσία και τη δύναμη. Καθώς κεφαλή της είναι ο Χριστός, στον οποίον εδόθη η εξουσία, πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, και της οποίας δύναμης επί της γης είναι ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας, έχει τη δύναμη να εμποδίσει, έχει την εξουσία, έχει την κατοχή επάνω στην ανθρωπότητα, να εμποδίσει τον Αντίχριστο, τον Σατανά, να αποκαλύψει τον Αντίχριστο. Και διαβάζω λοιπόν ξανά. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, που είναι η Εκκλησία, και επαναλαμβάνω, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός και του οποίου σώμα, του οποίου η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, και η δύναμη του σώματος του Χριστού είναι ο παράκλητος, και η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος. Άρα η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, την οποία κατοικεί ο Τριαδικός Θεός. Κεφαλή ο Χριστός, δύναμης ο παράκλητος, κάτοικος ο παντοδύναμος Θεός, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Μόνο η Εκκλησία έχει τη δύναμη να εμποδίσει το Σατανά, κανένας άλλος. Ο Σατανάς δεν είναι ένα πρόσωπο αδύναμο, είναι το χερούβ το επισκιάζον, είναι σε αυτόν έχει δώσει ο Θεός όλη την εξουσία σαν κτίσμα των αγγέλων, του ουρανού, μέχρι που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ομονογενής που έγινε σάρκα, πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά αναμάρτητος, μόμως δεν ευρέθη σε αυτόν, γι' αυτό και ο Θεός τον ανέστησε, και όταν εισήγαγε αυτόν στον ουρανό, είπε «Και ας προσκυνήσωση σε αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Σε αυτόν, μόνο σε αυτόν. Και ο διάβολος. Όλοι οι άγγελοι προσκυνούν μόνον αυτόν. Τον πρωτότοκο Υιό του Θεού, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, τον αναμάρτητο που πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και αυτός μόνο έχει εξουσία πάνω στο διάβολο να τον εμποδίσει, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο να τον εμποδίσει να αποκαλύψει το δούλο του, τον υπηρέτη του, τον Αντίχριστο στους ανθρώπους. Και αυτός που έχει πάσαν την εξουσία είναι η κεφαλή, που έχει πάσαν την εξουσία, που εμποδίζει, που κατέχει, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Γνωρίζετε λοιπόν, διαβάζω στο 6 εδάφιο, εκείνο το οποίο κολλεί τώρα, ώστε να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος εν το εαυτού καιρό. Διότι τώρα το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, δηλαδή μυστηριωδώς ο Αντίχριστος εργάζεται σήμερα στην ανθρωπότητα. Αλλά όχι με εξουσία, όχι φανερά. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μέχρι πότε?
μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων, ο κατέχων τώρα την εξουσία. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Αλλά και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το λέει επίσης πολύ καθαρά το ίδιο γεγονός, αγαπητοί αδελφοί μας, στο κεφάλαιο ΚΑΑ και στο εδάφιο 36. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι, εν παντή καιρό δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροστα του Υιού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, στην ερώτησή σου, όταν έλθει η μέρα εκείνη, και πιστεύω ότι αναφέρεσαι, ας το ξαναδιαβάσω, δεν θέλει ελθεί, εάν δεν έλθει πρώτον, δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, δηλαδή το εδάφιο 3, ας μη σας ξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία. Η μέρα εκείνη δεν είναι η αρπαγή, είναι η δευτέρα παρουσία. Είναι αυτό που λέει στο πρώτο εδάφιο περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για να το πούμε λοιπόν απλά. Δεν θα έρθει η δευτέρα παρουσία αν δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και δεν μπορεί, δεν έχει την εξουσία ο διάβολος να αποκαλύψει τον Αντίχριστο εάν δεν εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχων, ο κολλίων, αυτό που κολλεί τον διάβολο να αποκαλύψει τον Αντίχριστο τώρα. Και ποιος είναι αυτός που έχει την εξουσία να εμποδίσει το διάβολο? Αυτός που στέκεται στα δεξιά του Πατρός, μεσητεύει περιμόν, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε τη δικαιοσύνη μας και στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αγαπητοί αδελφοί, και συνεχίζουμε στο τρίτο εδάφιο. Τέλος, θα παρακολούσα να μου εξηγήσετε τα εδάφια ε 6 έως 11 της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικείς. Πέντε κεφάλαιο, 6 έως 11. Μάλιστα. Τη μια λέει να μην κοιμόμαστε, να αγρυπνούμε και να εγκρατευόμαστε, και μετά λέει ο Κύριος πέθανε για εσάς ώστε είτε κοιμόμαστε είτε αγρυπνούμε να ζήσουμε μαζί του. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Ναι, αγαπητή μου αδελφούλα. Θα το διαβάσω όμως από την αρχή, θα μου επιτρέψεις, το 5ο κεφάλαιο από το 1 ως το 11 και σιγά σιγά θα το δούμε. Περί το δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρεια να σας γραφητείς, διότι εσείς ξέρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου, η αρπαγή της Εκκλησίας, ως κλέπτης ενυχτίου τος έρχεται. Επειδή όταν λέγουσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδύνες εις την κοινή κοιμονούσα. Άρα λοιπόν ως κλέπτης ενυχτή θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Καθώς εωδύνες ο κοιμονούσες και δεν θέλουν σε εκφύγει. Αλλά εσείς αδελφοί, δεν είσαι εν σκότη ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντα εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι θανικτός σου, δεν σκότος. Και μιλάει βέβαια για την πνευματική ημέρα και για το πνευματικό σκότος. Δεν μιλάει για τις 12 ώρες της ημέρας και για τις 12 ώρες της νύχτας. Μιλάει για το σκότος που είναι η αμαρτία, η αγνωσία του Λόγου του Θεού, η αδικία και η παράβαση. Ενώ η φωτός είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσείς είστε το φως του κόσμου. Άρα λοιπόν, σαν η φωτός και όχι σκότους, πνευματικά, ας μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά σ' αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Ας μην κοιμόμεθα πνευματικά, αλλά να γρηγορούμε και να εγκρατευόμεθα. Ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Ας περαμένουμε νυφάλιοι, γιατί λέει νύφομαι, χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού στο κείμενο, νυφάλιοι, δίον εγκρατήν δηλαδή, και γρηγορούντες, δηλαδή αγρυπνούντες πνευματικά. Και συνεχίζει. Διότι, και εξηγεί τώρα το φυσικό τρόπο, εξηγεί τα πνευματικά με φυσικά γεγονότα, διότι
οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται. Άρα είναι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ασεγκρατευόμεθα πνευματικά όντες της ημέρας, εξηγεί με φυσικό τρόπο, οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση, παραβάτες οι άνομοι, είναι άνθρωποι της νύχτας. Εμείς όμως που πνευματικά είμαστε της ημέρας, ασεγκρατευόμεθα πώς. Τιμένει το θώρακα της πίστεως, για να μην μας χτυπάνε τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα και να αποκρούμε αυτά, για να χάσουμε την πίστη μας και να αποκρούμε αυτά με το θώρακα της πίστεως. Ασεγκρατευόμεθα ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και της αγάπης, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, ότι είμαστε σωσμένοι, διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε εμάς τους χριστιανούς στην οργή Του, να ζήσουμε μέσα στην οργή του Θεού και του αρνίου στην εφταετία του Αντίχριστου, αλλά μας προσδιορίσε εις απόλαυση σωτηρίας μας δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή δεν μας απόλαυσε να μείνουμε μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου στην οργή του Θεού και του αρνίου, αλλά δια του Ιησού Χριστού να μας βγάλει και να μας σώσει, δηλαδή μας προσδιορίσε εις απόλαυση σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού. Και έτσι λοιπόν, αυτός που πέθανε υπέρ ημών, ώστε ή να αγρυπνούμε, είτε αγρυπνούμε είτε κοιμόμεθα, να ζήσουμε δι' αυτού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί είναι γραμμένο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και μάλιστα στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, σας λέγω δε, 34 εδάφιο, εν τη νυχτή εκείνη που κοιμώνται οι άνθρωποι, δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο Υιός της ημέρας, ο άλλος αφήνεται, ο Υιός της νύχτας, του σκότους. Δύο γυναίκες θα ολέθουν μου την ημέρα, α, θα γρυπνούνε, φυσικά. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Παραλαμβάνεται η θυγατέρα του φωτός και αφήνεται η θυγατέρα του σκότους. Και στον αγρό, πάλι η μέρα που δουλεύουν, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Άρα λοιπόν, στο εδάφιο 9, διαβάζω ξανά, διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, στην εφταετία του Αντίχριστου, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με την αρπαγή της Εκκλησίας, ο οποίος απέθανε υπέρ ημών για τις αμαρτίες μας, είναι είτε αγρυπνόμεν, είτε ήμαθα την ημέρα όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, είτε κοιμόμεθα, είτε είναι νύχτα και κοιμόμεθα όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, θα ζήσουμε με ταυτού αιώνια, γιατί θα έρθει να μας παραλάβει. Δια τούτο παρηγορείται αλλήλους και οικοδομείται ο ένας τον άλλον καθώς κάνετε. Το πρώτο λοιπόν, αγρυπνόμεν και εγκρατευόμεθα, μιλάει για την πνευματική ζωή του ανθρώπου, ότι πρέπει να είμαι θα ή φωτός και όχι σκότους, δηλαδή ή Θεού και όχι ή του διαβόλου, ή της βασιλείας των ουρανών και όχι ή του κόσμου τούτου. Για το εδάφιο όμως 10 αναφέρεται στο φυσικό ύπνο της νύχτας και στο φυσικό ξύπνιο της ημέρας, καθώς δύο στην ίδια νύχτα θα είναι στο κρεβάτι, ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται, και δύο την ημέρα θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Πιστεύω, αγαπητοί αδελφοί, να σου εξήγησα καθαρά, να ξεμπερδεύτηκες. Πάντως, αν θέλεις και περισσότερα, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο να μιλήσουμε και κατηδίαν. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση, που είναι μία αδελφή μας η οποία μας γράφει. Παρακαλώ, θα ήθελα να σχολιάσετε
από την επιστολή προς Κολοσσαίους κεφάλαιο Β και εδάφιο 6 ως 11. Για να το δούμε, αγαπητοί μου αδερφοί. Κολοσσαίους Β 6 έως 11. Να το διαβάσουμε. Καθώς λοιπόν παραλάβατε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, ριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό, και στερούμενοι εν την πίστη, καθώς σε διδάχτητε, περισσεύονται σε ναυτή με τευχαριστίας. Απλό είναι, παραλάβατε τον Χριστό, να μείνετε στο Χριστό, να μείνετε στην πίστη του Χριστού, με ευχαριστώντας και δοξάζοντας το Θεό. 8 εδάφιο. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει, συλλαγωγής λέει το κείμενο, κάποιος, δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ορχή κατά Χριστόν. Από εκείνο που κινδυνεύει ο χριστιανός είναι να εξαπατηθεί από τη φιλοσοφία και από την απάτη, όχι κατά τον Χριστό, αλλά κατά τα στοιχεία του κόσμου και κατά την παράδοση των ανθρώπων. Μην ασχολείστε δηλαδή με τα στοιχεία του κόσμου, αλλά ούτε και με τις παραδόσεις των ανθρώπων. Ασχοληθείτε με το Ευαγγέλιο του Χριστού για να μπορείτε να είσαστε αληθινοί χριστιανοί, ζώντες κατά το πνεύμα και περιπατούντες κατά το πνεύμα. Από το 9 όμως και έπειτα περιγράφει το βάφτισμα και είναι μια φοβερή αποκάλυψη που κάνει ο Λόγος του Θεού για την ουσία του βαφτίσματος εν ύδατη, για την οποία ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε, μάλιστα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο και στο 17, 18, και 18, 19 και 20 εδάφιο, και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν εσείς, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη λοιπόν και μιλήστε τους για τον Χριστό και πείστε τους να γίνουν χριστιανοί. Βαφτίζονται σε αυτός εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η εντολή είναι, αφού μαθητευθούν οι εθνικοί, οι άνθρωποι του κόσμου, τα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και γίνουν μαθητές του Χριστού, δηλαδή χριστιανοί, τότε το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνετε να τους βαφτίσετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και στη συνέχεια διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωση πάντα όσα παρήγγειλα εγώ εις εσάς. Και το τρίτο είναι η διδαχή των Αποστόλων. Το ίδιο πράγμα το περιγράφει ο Λόγος του Θεού και στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κήρυγμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος, την ημέρα της Πεντηκοστής, τη γενέθλια ημέρα λοιπόν της Εκκλησίας του Χριστού. Διαβάζω από το 37 εδάφιο του Δευτέρου κεφαλαίου. Αφού δεν ήκουσαν ταύτα, οι Ισραηλίτες οι οποίοι άκουσαν και είδαν, καθώς εξεχήθη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, τους μαθητάς και τις μαθήτριες 120 εν συνόλο, πιστούς ανθρώπους να μιλάνε γλώσσες και να προφητεύουν, και απόρρισαν τι ήταν αυτό και βγήκε έξω ο Πέτρος να τους εξηγήσει ότι δεν είναι μεθυσμένοι οι άνθρωποι, αλλά είναι η εκπλήρωση του προφητικού λόγου του Θεού που έλεγε «Εν τέσσερις χάτες ημέρες θέλω εκχέει το πνεύμα μου το Άγιο επί πάνσα σάρκαν». Και άκουσαν αυτοί οι Εβραίοι, ο λαός Ισραήλ, που πριν από 40 μέρες, 50 μέρες περίπου, φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», δίδοντας εντολή και εξουσία στον Πιλάτο να θανατώσει τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Όταν λοιπόν άκουσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, δια Πνεύματος Αγίου, 37 εδάφια, αφού ήκουσαν ταύτα, ήρθε εις κατάνοιξη καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε με άνδρες αδερφοί. Και ο Απόστολος Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και τότε θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Άρα λοιπόν η εντολή του Αποστόλου Παύλου, του Λόγου του Θεού, είναι να μετανοήσουν οι άνθρωποι, να εξομολογηθούν, να ζητήσουν το αίμα του Χριστού, να τους αναγεννήσει ο Πατέρας και μετά να βαφτιστούν εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών.
Αυτό λοιπόν το βάφτισμα εν ύδατη, η σάφεση αμαρτιών, που είναι μέγα μυστήριο, το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού σε μας, ως προς την έννοια του, τη σημασία του και τη λατρευτική του δύναμη. Διαβάζω λοιπόν από τους Κολοσσαείς το δεύτερο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. Διότι εν αυτό τον Ιησού Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εσείς είστε πλήρεις εν Χριστώ Ιησού. Δεν χρειαζόσαστε και άλλα εκτός από το Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Γιατί αυτός είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Αυτόν έδωσε ο Πατέρας πάσα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και τώρα στο 11 εδάφιο εξηγεί. Εις τον οποίον και εσείς περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον απεκδιθέντες στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός διά της περιτομής του Χριστού πως συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι διά του οποίου και συνανέστητε διά της πίστεως της ενεργίας του Θεού ως της ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Άρα λοιπόν μιλάει για μια καινούργια περιτομή στην Καινή Διαθήκη, γιατί βεβαίως υπήρχε η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη της σαρκός, η οποία ήταν και το σημείο και η εντολή του Θεού την 7η μέρα κάθε αρσενικού να περιτέμνεται ως ένδειξης και απόδειξης ότι είναι εκ του Ισραήλ, ότι είναι εκ του λαού Ισραήλ, ότι είναι Ισραήλ. Απαραίτητο λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για οποιονδήποτε εκ του Ισραήλ ή προσήλυτο για να θεωρηθεί εκ του λαού Ισραήλ ήταν η περιτομή της σαρκός. Σημείο ένδειξης και απόδειξης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει το ότι έκανε περιτομή ότι θα ήταν καλός ή κακός Ισραηλίτης, άνθρωπος του Θεού. Αυτό το αν θα ήταν καλός ή κακός εξαρτιόταν από αυτόν και το περπάτημά του. Αν δηλαδή θα περπατούσε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με τις εντολές του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη όμως ο Θεός φέρνει μια άλλη περιτομή, η οποία είναι αχειροποίητος, δεν είναι σαρκική, δεν είναι της σαρκός, αλλά είναι πνευματική, είναι η περιτομή του Χριστού, η οποία είναι, λαμβάνει χώρα δια του βαφτίσματος εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος η σάφεση αμαρτιών, καθώς δια της περιτομής αυτής του Χριστού, της αχειροποίητου, δια του βαφτίσματος δηλαδή εν ύδατη στο όνομα του Χριστού απεκδίεται ο βαφτιζόμενος το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Βγάζει από πάνω του τον παλαιόν άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πλέον γίνεται νέα κτήσης. Νέα κτήσης που σημαίνει νέος άνθρωπος αναγεννημένος. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Γαλάτας λέγει στο τελευταίο κεφάλαιο σίγμα ταυκεφάλαιο και 15 εδάφιο. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή της σαρκός έχει καμία δύναμη, καμία ισχύ, ούτε η ακροβιστία, δηλαδή δεν κάνω περιτομή. Αυτό σε κάνει περιτομή σαρκός, αυτός δεν έχει κάνει. Καμία δύναμη δεν έχει ενώπιον του Θεού. Αλλά αυτό το οποίο έχει δύναμη είναι η νέα κτήσης, η οποία λαμβάνει χώρα με την αναγέννηση και το βάφτισμα εν ύδατη στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, καθώς με το βάφτισμα απεκδίεται τον παλαιόν άνθρωπο, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και ντύνεται τον νέον άνθρωπο που μεταμορφώνεται δια της ανακαινήσεως του νοός του δια του Πνεύματος του Αγίου, μελετώντας τις γραφές δια του Λόγου του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου συνεχόμενα εις νέων άνθρωπων. Αυτό λοιπόν που έχει ισχύ είναι η νέα κτήσεις. Και όσοι περπατάνε κατά αυτή την κανόνα, περπατάνε,
ανακαινιζόμενοι, μεταμορφούμενοι μέσα από το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε αυτή είναι ο Ισραήλ του Θεού στην Καινή Διαθήκη και ο Θεός δίδει σε αυτούς ειρήνη και έλεος. Το διαβάζω από μέσα. «Και όσοι περιπατήσουν συν κατά τον κανόν αυτών της νέας κτήσης, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί των αληθινών Ισραήλ του Θεού». Άρα λοιπόν αυτό το εδάφιο, αγαπητοί μου αδελφοί, από τα βόρεια προάστια όπως μας γράφεις, είναι το, η ερμηνεία και η αποκάλυψη του μεγαλείου, του μεγάλου μυστηρίου της βάφτισης εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών, που αποτελεί και την περιτομή του Χριστού. Καθώς ο Κύριος μας είπε, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσετε. Δηλαδή αυτός που πιστεύει, ακούει το Λόγο του Θεού, πώς πίστεψε. Ακούει το Λόγο του Θεού διότι η πίστη έρχεται εκ της ακοής. Και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Ακούει το Λόγο του Θεού, τον δέχεται, τον πιστεύει και σαν έργο, πρώτο έργο πίστεως, επειδή πίστεψε στο Λόγο του Θεού, είναι να βαφτιστεί εν ύδατη στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Το οποίο αποτελεί την περιτομή του Χριστού, το μυστήριο δια το οποίο απεκδιόμεθα το παλαιό σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας και ενδιόμεθα το νέο σώμα της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό και το βάφτισμα δεν μπορεί να είναι σε βρεφική ηλικία, γιατί το βρέφος ούτε ακούει ούτε πιστεύει, ούτε δεν καταλαβαίνει. Ούτε μπορεί να ακούσει το Λόγο του Θεού, ούτε να δημιουργηθεί και η πίστη εκ της ακοής του Λόγου του Θεού. Επίσης το βάφτισμα δεν γίνεται για να σωθεί ο άνθρωπος, για να πιστεύει, βεβαίως για να σωθεί, για να πιστέψει ο άνθρωπος, αλλά γίνεται επειδή πίστεψε ο άνθρωπος. Και πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος και με το βάφτισμα ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και σώζεται. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα αγαπητοί μας αδελφοί από τα βόρεια προάστια, Κύριος να σε ευλογεί. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα ο Πατέρας μας Ουράνιος εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να σας ευλογεί όλους, πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, και όλοι εκείνη την ημέρα να είμαστε εύτιμοι με τη χάρη του Χριστού, όπως διαβάσαμε, ριζωμένοι και επικοδομούμενοι στον Χριστό και στερεούμενοι στην πίστη, για να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Ο Θεός μαζί σας.